Performing a some systematic review of this topic is that research the meat market, right? And it launched on the market at the price at an average price of about 20 to 25 bucks, so not a cheap one. And he succeeded in carrying out, you're doing something that could be valuable. Okay, so the problem, and I'm thinking. I'm Italian, I think to a lot of Italian companies that actually produce organic wine. But they don't know, or simply don't care. It's okay, like, we didn't need, we have never thought about changing, okay? Also, I help wineries to improve technological development and to implement sustainable practices. But the main problem, I think, is that there is an existing gap between us. Η κυρία Καρν Ρίβες είναι Γενικός Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων του Κρασιού και έρχεται από την Καταλωνία. Θα μας μιλήσει για τον τουρισμό, για το μάρκετινγκ και τη δικτύωση και τις εμπειρίες που έχει από το Δίκτυο Πόλεων του Κρασιού. Together in 1994, but since 2000 we work in a formal network. So, the European, as my English is not so good as I would like it, I'll try to follow the. Most is in the field of consumer behavior. So, anyway, there is an ongoing academic debate, and there are evidences that this could be useful. Και να σας
να τα δώσω όσο καλύτερα μπορώ τις εμπειρίες του Ινστιτούτου σε αυτούς τους τομείς. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη παρουσίαση του φορέα. Είμαστε το Ινστιτούτο Ήλιου. Λειτουργούμε αναλύτως από 1936 στις εγκαταστάσεις μας στη Λυκόπρηση Αττικής. Το 2011, εδώ ήμασταν διάγκη για τους παλαιότερους στο Εθνικό Σύστημα Παιδικής Έρευνας, το Παιδικής Έρευνας. Το 2011 συνενωθήκαμε με το Δήμο Κρατικό Μέλλον Αναφορέα σε ένα μεγαλύτερο οργανισμό των Ευρωπαϊκών και αυτό είναι το Coordination και αποτελούμε μια γενική διεύθυνση μέσα στον εργό. Τις επόμενες μέρες, το επόμενο, εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα, και εδώ είναι μια συνολική δουλειά του 2007 από την ομάδα τη δική μας, ο κύριος Στάκος, ο πρώτος συγγραφέας και άλλοι φοιτητές, που δείξαμε για πρώτη φορά ότι αυτό το εγχείρημα έχει την καρκινική δράση σε ένα σύστημα ανθρώπινου κυπάρου. Σημαντική... An interesting exercise. We thought it was useful, for the rapporteurs very briefly, to take stock of how far they've got, what the idea is coming out, what's together. You also have a feel for what the other groups are doing. So if I could ask them pretty much in numeric order. So group one, if you could just make a very brief 5-minute summary, please. Thank you. Δεν είχαμε προσώπηση από την, από τη διοίκηση, για αλήθεια. Θα θέλαμε να έχουμε προσώπηση, γιατί δεν ξέρω, δεν είχαμε. Και στη συνέχεια αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι ότι από τις 13 ιδέες οι οποίες κατατέθησαν, προσπαθήσαμε να ομαδοποιήσουμε, να τις κάνουμε, να τις γκρουπάρουμε, ώστε να έχουν μεγαλύτερη ευρύτητα και μεγαλύτερη πιθανότητα εκτέλεσης. Από αυτές τις 6 ιδέες, κατά προτεραιότητα προτίμησης είχαμε στην πρώτη θέση την ανάπτυξη νέων προϊόντων λυκαίων με βάση το τσίπρο. Τέθηκε από το Χρήστο, από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, ήταν ότι είναι λίγο λάθος η μεθοδολογία μας, γιατί κάποια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, δεν θα έπρεπε να είναι στην ίδια λίστα όπως είναι όλες οι υπόλοιπες ιδέες. Αυτό που μάλλον θα πρέπει να απαντήσουμε είναι ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών είναι ίσως. Λοιπόν, οπότε αυτό που επίσης παρατηρήσαμε ήταν ότι οι ιδέες ήταν διαφορετικές διαφορετικές. Κάποιες τόλισαν τον τοπικό χαρακτήρα των ενεργειών πρόθεσης που πρέπει να γίνουν, κάποιες άλλες τόλισαν κάποιες δεδομένες ιδέες όπως. Δηλαδή, άμα κάνεις μία ποικιλία ή κάνεις δύο, το 200 σημείς. Είναι πράγμα. Πάντα όλες οι αναλύσεις θα είναι άλλος ενεργάσεις. Ναι, αλλά ο εξοπλισμός είναι ο ίδιος. Δηλαδή, αν έχεις κάποιο εξοπλισμό... Θα θέλαμε να συμμετάσεις και είχαμε να το δω. Γιατί είναι άλλο ναι, θέλω να πω,
και όταν έρθει η ώρα να ελπίσει κάποια πράγματα, τότε δυσκολεύεται. Μακάρι, αυτή είναι η ευχή μας, δηλαδή να εμπλέξουμε ανθρώπους, να εγκαλματίζουμε. Εδώ, στη Δράμα, στην ΕΜΕΑ, στη Σαντορίνη, ο τοπικός άνθρωπος, ενώ ο καταναλωτής, δεν έχει καταλάβει τι έχει γίνει. Και στρέφεται στα κρασιά έως και απαξιωτικά πολλές φορές. Και δεν θεωρώ ότι το κόστος, η τιμή είναι αυτό που είναι απαγορευτικό. Λείπει, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα παιδείας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει πέρα και πάνω απ' όλα να σταματήσουμε, ή μάλλον όχι να σταματήσουμε, παράλληλα μπορούν να γίνουν τα δύο. Θα πρέπει να επενδύσουμε πάρα πολύ στο να γίνει ένας φορέας εκπαίδευσης στη λογική του δημοτικού γυμνασίου, λυκείου, πανεπιστημίου για τους ανθρώπους που ζουν και βιώνουν 100 μέτρα από το ενοπείο. Να γίνει more competitive sector or gaining more market access on third countries. A few member states, including Greece, decided to transfer all or part of their national support programs for their budget